συνελήφθησαν το πρωί της 5ης στο λεωφόρο Καβάλας από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας 11 αλλοδαποί υπήκοοι Μπαγκλαντές ηλικίας από 26 έως 37 ετών κατηγορούμενοι για άσκηση πλανώδιου υπαίθριου εμπορίου χωρίς άδεια, ενώ διέθεταν προς πώληση συνολικά 5.597 είδη παραεμπορίου στερούμενοι της απαιτούμενης άδειας. Ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, Νίκος Σύμβρος, παρά τη χθεσινή σύλληψη των 11 αλλοδαπών υπηκών Μπαγκλαντές, το παραεμπόριο στο νομό έχει μειωθεί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η τουριστική περίοδος πλησιάζει προς το τέλος της, πραγματικά. Το φετινό καλοκαίρι, από άποψη τουριστικής κίνησης, ήταν ιδιαίτερα καλό για το νομό μας και αυτό είναι ευχάριστο για την περιοχή μας. Αστυνομικά είχαμε θέματα, όπως και χθες είχαμε την περίπτωση με το παρεμπόριο στην περιοχή της Τούζλας. Έτος στο θέμα αυτό δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν γνωρίζω αν είναι παροδικό, θα φανεί και τα επόμενα χρόνια, αλλά φέτος ήταν καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Το περιστατικό επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι υποστηρίζουν καιρό τώρα κύκλοι της αγοράς, πως η χώρα είναι απροστάτευτη από τα κυκλώματα των λαθρεμπόρων που εισάγουν, παράγουν και διακινούν μεγάλες ποσότητες παράνομων υλικών και προϊόντων. Ως αποτέλεσμα είναι ολέθριες οι συνέπειες για τα καταστήματα και τις αγορές. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλη Λεμονίδη, η μάστιγα του παρεμπορίου ανθίζει κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, από τον Μάιο ως τον Σεπτέμβριο. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Υπουργικού Συλλόγου Καβάλας, αλλά και σε προηγούμενες διοικήσεις, το έχουμε αναγάγει ως μείζον θέμα, το θέμα του παρεμπορίου. Ιδίως στις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές περιόδους, δηλαδή τους μήνες από τον Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, βλέπουμε σε όλη την παραλιακή ζώνη αλλά και γενικότερα και μέσα στην πόλη να κυκλοφορούν διάφοροι οι οποίοι να πουλάνε χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα παράνομα, προϊόντα τα οποία αγγίζουν όλα τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και όλους τους συναδέλφους. Το έχουμε θίξει επανελειμμένως και έχουμε πει ότι όπως εμείς ελεγχόμαστε στο στεγασμένο εμπόριο, πάμε πολλές φορές για οποιαδήποτε ζητήματα, είτε φορολογικά είτε οτιδήποτε άλλο, από διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς, το ίδιο επιθυμούμε να γίνεται και για τους υπόλοιπους, οι οποίοι μάλιστα λειτουργούν και παράνομα. Να ελέγχονται, να υπάρχουν τα πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον νόμο. Ξέρουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που θα αρχίσουν τουλάχιστον φορολογικά θέματα να απασχολούν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τις οικογένειες την κάθε μία ξεχωριστά. Ξέρουμε όπως και πέρσι ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Εμείς οφείλουμε μέσα σε αυτό το αβέβαιο και δύσκολο και ασαφές περιβάλλον να επιβιώσουμε, να επιζήσουμε και να προσπαθήσουμε να φέρνουμε προϊόντα τα οποία να είναι ποιοτικά και σε καλές τιμές. Αυτό τουλάχιστον η αγορά της Καβάλας το κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό.